Ήδη το θέμα το βλέπετε και να δούμε και την εικόνα απευθείας. Η καλβινιστική θεολογία ή απλά καλβινισμός μπορεί να συνοψιστεί σε αυτές τις πέντε προτάσεις που βλέπετε εκεί. Δεν θα διαβάσω το αγγλικό μέρος γιατί δεν θα τα καταφέρω καλά. Όμως η πρώτη είναι η ολοκληρωτική εξαχρίωση. Η δεύτερη είναι η ανεφόρον εκλογή από το Θεό. Η τρίτη είναι η περιορισμένη εξιλέωση. Ο Χριστός πέθανε μόνον για τους προορισμένους να σωθούν. Η τέταρτη είναι η ακαταμάχητη χάρη, με την έννοια ότι όποιον ο Θεός θέλει να του δώσει τη χάρη, αυτός δεν μπορεί να την αποφύγει. Και η πέμπτη είναι η αιώνια ασφάλεια. Όποιος σωθεί μία φορά, από εκεί και πέρα δεν χάνεται. Γιατί ένα θέμα για τον καλβινισμό? Θα το διαπιστώσετε βέβαια και κατά την εξέλιξη της ομιλίας. Όμως θα πούμε προκαταβολικά ότι εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει η εντύπωση ότι σε όποια εκκλησία και αν πηγαίνεις δεν έχει σημασία και τόσο. Το σλόγγαν είναι «Όλοι αδελφοί είμαστε». Μάλιστα τα τελευταία χρόνια πολλοί από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες έχουν μετακινηθεί σε άλλες εκκλησίες. Και αυτό γίνεται για πολλούς λόγους που εδώ δεν θα αναπτύξουμε. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι το ίδιο. Όλοι κηρύττουν τον ίδιο Ιησού Χριστό και την ίδια σωτηρία. Μάλιστα μερικοί, βρίσκοντας και μία θέση πάστορα, εντάσσονται ως full time σε κάποια άλλη εκκλησία. Οι τελευταίοι βέβαια γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι εκκλησίες που πηγαίνουν είναι εκκλησίες οι οποίες αποδέχονται τον καλβινισμό εν όλο ή εν μέρη, και ενώ οι πρώτοι είπαμε δεν ξέρουν καν τι γίνεται, οι άλλοι κυρίως απεμπολούν τα πιστεύω τους. Και θα το δείξω αρχίζοντας με μερικές ερωτήσεις προς όλους σας που διαβάζετε τη γραφή, χωρίς να έχετε ίσως κάποιες ειδικές γνώσεις της καλβινιστικής θα λέγαμε θεωρίας. Εσείς που διαβάζετε τη γραφή που περιέχει μέσα το σημαντικότερο γεγονός στη ζωή του ανθρώπου, που είναι η σωτηρία. Πρώτον, τι προηγείται, η αναγέννηση ή η πίστη? Τι είναι πρώτα απ' όλα? Πιστεύουμε και αναγεννιόμαστε ή αναγεννιόμαστε και μετά πιστεύουμε? Τι λέτε εσείς? Η πίστη προηγείται. Ναι, αλλά αφού είμαστε μέσα στην αμαρτία και είμαστε διαλυμένοι ηθικώς, πώς μπορεί να πιστέψει κάποιος? Ο Θεός θα μας πιστέψει. Να πως ξεκινάει ο καλβινισμός. Ποιος εκλέγει, ο άνθρωπος το Θεό ή ο Θεός τον άνθρωπο? Ναι, αλλά πόσο ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία μπορεί να εκλέξει το Θεό? Αν ο Θεός θέλει να σωθείς, μπορείς να μη σωθείς? Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο Θεό? Ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος. Αν κάποιος αναγεννηθεί από το Θεό, μπορεί να πεθάνει? Αυτό που γεννιέται από το Θεό, ποιος μπορεί να τον νεκρώσει, δηλαδή να πάει αντίθετα στο θέλημα του Θεού? Απλές απαντήσεις. Τι προηγείται, η αναγέννηση ή η πίστευση? Λέει ο Λόγος του Θεού, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Άρα προηγείται η πίστη. Ναι, αλλά αφού είμαστε μέσα στην αμαρτία, πώς μπορούμε να πιστέψουμε? Ο Θεός, αν και είμαστε μέσα στην αμαρτία, λέει ελάτε σε μένανε οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ποιος εκλέγει, ο Θεός τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος το Θεό? Τους λέει ο Ιησούς του Ναβί, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε, το Θεό που σας έβγαλε από την Αίγυπτο ή τους θεούς των λαών αυτών?
Εάν ο Θεός θέλει να σωθείς, μπορείς να μη σωθείς. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο Θεό? Λέει ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος: ποσάκης ηθέλησα να σας συνάξω, όπως η κότα μαζεύει τα ορνήθια και δεν ηθελήσατε. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει και αυτό. Αν κάποιος αναγεννηθεί από το Θεό, μπορεί να πεθάνει? Αυτό που γεννιέται από το Θεό, ποιος μπορεί να το νεκρώσει? Λέει ο Απόστολος Παύλος: εάν ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Σε ποιους τα λέει αυτά? Στους έξω, στους πιστούς. Κοιτάξτε, η Βίβλος είναι ένα βιβλίο βάση. Όλα τα διανοητικά οικοδομήματα έχουν μία βάση που στηρίζονται. Πολλές φορές αυτή τη βάση τη λέμε αξιώματα. Τα παιδιά της πρώτης λυκείου το πρωτομαθαίνουν στη γεωμετρία αυτό. Όλες οι επιστήμες έχουν αξιώματα ή υποθέσεις που επάνω σε αυτές στηρίζονται και χωρίς αυτές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Αυτές οι βάσεις δεν είναι αυθαίρετες. Πρέπει να τηρούν διάφορες βασικές προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτές. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι να μην οδηγούν συλλογισμούς σε αντίφαση. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να λέει αυτό άρα είναι ίσο με το μηδέν, αλλά με κάποιο άλλο συλλογισμό να λέει αυτό δεν είναι ίσο με το μηδέν. Αυτό είναι μια αντίφαση. Και σε κάθε αξιωματικό σύστημα ή ακόμα σε κάθε σκέψη συλλογισμό που οδηγεί σε αντίφαση, αυτό το αξίωμα απορρίπτεται από πλευράς ορθότητας. Κανένας δικαστής δεν δέχεται μαρτυρία μάρτυρα ο οποίος πέφτει σε αντιφάσεις. Δηλαδή μία το λέει έτσι, αλλά μετά στην επόμενη ερώτηση αναιρεί αυτό που έλεγε προηγουμένως. Δεν είναι δεκτό. Και ξέρετε, ο Χριστός μεταχειρίστηκε στους συλλογισμούς του αυτή την αρχή της μη αντίφασης. Να διαβάσω από το Μαρθαίο. Μαρθαίος είναι. Μαρθαίο 12:24 λέει: οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπον, ούτως δεν εκβάλλει τα δαιμόνια η μύδια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Κοιτάξτε πως το αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός αυτό το επιχείρημα. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς: πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται, και πάσα πόλης οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς τον σατανάν εκβάλει, διαιρέθη καθεαυτού, πώς λοιπόν θα θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού? Τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός απέδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό που είπανε αντίκειται. Εάν ο σατανάς βγάζει τον σατανά, δεν έπρεπε να υπάρχει η βασιλεία του σατανά. Αλλά η βασιλεία του σατανά υπάρχει. Άρα δεν ήταν σωστό το επιχείρημα το οποίο είχαν. Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται? Η Βίβλος είπαμε ότι είναι μια βάση σκέψης αλλά και πράξης. Κάθε ερμηνεία της Αγίας Γραφής ή κάθε άποψη ή κάθε πράξη που έχει σχέση με τη Βίβλο και κάνει τη Βίβλο να αντιφάσκει, την καταργεί σαν βάση σκέψης. Έχεις ένα βιβλίο που μεταξύ του συγκρούεται. Αυτό το βιβλίο δεν είναι αξιόπιστο. Δεν μπορεί να είναι σαν βάση. Ο Θεός δεν κάνει λάθη στο λόγο του. Εμείς κάνουμε λάθη στην ερμηνεία του λόγου του Θεού. Όταν οι ερμηνείες μας ή τα δόγματά μας κάνουν τη Βίβλο να αντιφάσκει, ουσιαστικά την καταργούν στην πραγματικότητα. Θα πει κάπως ποιος, και αυτό είναι μια λάθος σκέψη, εσύ βλέπεις την αντίφαση, για το Θεό είναι σωστό? Όμως ο Θεός μας έδωσε τη λογική για να συνονοούμεθα μεταξύ μας και μαζί του μέσω του λόγου του. Μας άφησε τον λόγο του που είναι γεμάτος λογική. Τα λόγια του Χριστού είναι γεμάτα λογική και όλος ο λόγος του Θεού δεν έχει τίποτε το παράλογο. Γιατί κάνω αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις? Γιατί ο Καλβίνος
για τον οποίο θα μιλήσουμε δημιουργεί αντιφάσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, και αυτό είναι το σοβαρότερο, παρερμηνεύοντας τα εδάφια του Λόγου του Θεού. Αυτό το παράλογο το δικαιολογούν με τη σκέψη ότι τα παράλογα που εμφανίζονται ότι κάνει ο Θεός δεν είναι παράλογα, εμείς τα βλέπουμε ως παράλογα. Με άλλα λόγια, ισχυρίζονται ότι με άλλη λογική μας μιλάει ο Θεός και με άλλη λογική συμπεριφέρεται ο Θεός. Βέβαια, είναι μια ευκολία να λες ότι δεν έχει ο άνθρωπος λογική ώστε να καταλαβαίνει και να δικαιολογεί στα παράλογα. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν έχει λογική, γιατί ο Θεός απευθύνεται σε μας μέσω του λόγου που είναι συνώνυμο της λογικής? Γιατί ολόκληρη η Βίβλος και ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός αλλά και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τόσο τη λογική? Αλλά και ο ίδιος ο Καλβίνος, που με την πρώτη θέση του που είδαμε ολοκληρωτική εξαχρίωση, ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς εξαχρειωμένος και δεν μπορεί να καταλάβει, είναι γεμάτος στα επιχειρήματά του με λογική. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε ότι στην απολογητική υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία είναι η γραμμή του Καλβίνου, που λέει ότι η ανθρώπινη σκέψη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα πράγματα του Θεού, και η άλλη είναι η γραμμή του Θωμά του Ακινάτη. Ο ένας είναι ευαγγελικός, ο άλλος είναι καθολικός, ο οποίος λέει είναι εξαχρειωμένη η σκέψη, αλλά όχι τόσο ώστε να μην μπορεί ο Θεός να μιλήσει στον άνθρωπο και να καταλάβει. Με αυτά τα λίγα εισαγωγικά ερχόμαστε στο θέμα του καλβινισμού και στις πέντε θέσεις τους. Πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι δεν δέχονται όλοι οι καλβινιστές τις αρχές αυτές. Άλλοι δέχονται τρεις, άλλοι δέχονται τέσσερις, αλλά και οι μη καλβινιστές, όπως θα δούμε, δέχονται την πέμπτη την περίπτωση. Δεν πρόκειται εδώ να εξαντλήσουμε το θέμα, ίσα ίσα που θα το αγγίξουμε. Από την άλλη μεριά δεν είμαστε ειδικοί στο θέμα αυτό, και συνήθως οι καλβινιστές θέλουν να τους αναλύουν ειδικοί στο θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται κανένας να είναι ειδικός για να διαβάζει το Λόγο του Θεού και να καταλαβαίνει. Ο Λόγος του Θεού δεν απευθύνθηκε σε ειδικούς, απευθύνθηκε σε έναν άνθρωπο με την κοινή λογική. Και όποιος θέλει να έχει μια πολύ καλή ενημέρωση, υπάρχει το βιβλίο των εκδόσεων Πέργαμος, «Τι είδους αγάπη είναι αυτή» του Χουντ, που δίνει μια ολοκληρωμένη ιδέα για το θέμα αυτό. Βρίσκεται εκεί, μπορείτε να το δείτε και να το παραγγείλετε. Και υπάρχει και ένα άλλο ωραίο μικρό βιβλιαράκι του αδελφού του Θάνου του Καρμπόνη, ο οποίος λέει «Η αγάπη που προγνωρίζει και προορίζει». Και εκεί αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή στα δύσκολα εκείνα τρία χωρία. Η καλβινιστική θεολογία, η απλά καλβινισμός, συνοψίζεται λοιπόν σε αυτές τις θέσεις που είπαμε προηγουμένως: ολοκληρωτική εξαχρίωση, ανεφόρον εκλογή, περιορισμένη εξιλέωση και ακαταμάχητη χάρη, και η σωτηρία δεν χάνεται. Πριν και πολύ σύντομα αναλύσουμε τα προηγούμενα, πρέπει να πούμε κάτι πολύ βασικό που είναι η προϋπόθεση για τον καλβινισμό. Η λεγόμενη κυριαρχία του Θεού, αλλά όπως τη λέει ο Χουντ, η διαστρεβλωμένη κυριαρχία του Θεού. Μας λένε λοιπόν ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να φέρει ανθρώπους στην ύπαρξη εκλεγμένους για την κόλαση. Γιατί? Γιατί είναι κυρίαρχος και κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να φέρει ανθρώπους στη σωτηρία χωρίς να το θέλουνε. Γιατί? Γιατί είναι κυρίαρχος και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Δεν υπάρχει εκλογή στον άνθρωπο παρά μόνο στο Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός τα κατευθύνει όλα και μάλιστα προαιωνίως. Όμως είναι έτσι? Δεν υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί ο Θεός να κάνει? Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ο καλβινισμός θα πει: τι είπες? Βλαστημία. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να τα κάνει όλα. Και ο παραλογισμός του Καλβίνου
βρίσκεται στο ότι θεωρεί την ιδιότητα της παντοδυναμίας του Θεού πάνω απ' όλα. Όλες όμως οι ιδιότητες του Θεού βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ της και η μία ιδιότητα του Θεού δεν καταπατεί τις άλλες ιδιότητες. Ο Θεός δεν είναι μόνο κυρίαρχος και παντοδύναμος. Αν κοιτάξετε τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ένα τεράστιο πλήθος που φανερώνουν τις ιδιότητες του Θεού. Κοιτάξτε αυτό το πίνακα. Είναι πάρα πολλά για να τα διαβάσουμε. Διαβάζω λίγα στην αρχή. Ελ Ελιών, ο Θεός ο ύψιστος, με το αντίστοιχο εδάφιο. Ελ Ροή, ο Θεός ο βλέπων. Ελ Σαντάι, ο Θεός ο παντοδύναμος. Ελ Ολάμ, ο Θεός ο αιώνιος. Γιαχβέ Ρε, Γιαχβέ ο προμηθευτής. Και πάρα πολλά άλλα που βλέπετε στον πίνακα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε μετά. Τι είναι λοιπόν το όνομα του Θεού? Το όνομα του Θεού είναι το σύνολο των ιδιοτήτων του. Δεν είναι μόνο Ελ Σαντάι, ο Θεός ο παντοδύναμος, αλλά είναι και Ελ Ραχούμ, ο Θεός της υπομονής. Είναι ακόμα και Ελ Χανενεμάν, ο Θεός ο πιστός. Είναι επίσης Γιαχβέ Σαλόμ, Γιαχβέ ο ειρηνευτής. Είναι επίσης Ελ Γεσουατή, ο Θεός της σωτηρίας. Είναι και Ελ Τσαντίκ, ο Θεός ο δίκαιος. Είναι και Γιαχβέ Τσιντεκού, Γιαχβέ ο δικαιώνων. Είναι και ο Γιαχβέ Ρα, Γιαχβέ ποιμένας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει και άλλες ιδιότητες. Και για να γίνουμε κατανοητοί, ας πούμε ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο άνδρας είναι κεφαλή του σπιτιού και η γυναίκα και τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται. Αλλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Αφού είναι κεφαλή του σπιτιού, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Όχι, γιατί είναι επιφορτισμένος και με κάτι άλλο. Ποιο? Την αγάπη. Ο άνδρας πρέπει να αγαπά τη γυναίκα όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πέθανε για αυτή. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μα δεν είναι κεφαλή? Είναι κεφαλή, αλλά δεσμεύεται από την αγάπη. Και ο Πέτρος στην επιστολή του λέει, εάν δεν συνοικεί καλά με τη γυναίκα του, του κόβονται οι προσευχές. Εκεί 1 Πέτρους 3:7, οι άνδρες παρόμοια, συνοικείτε με τις γυναίκες σας με φρόνηση. Αποδίδονται στιμή στο γυναικείο γένος, όσε ασθενέστερο σκεύος και όσε συγκληρονόμους της χάρης της ζωής, για να μην εκόπτονται, έτσι λέει το κείμενο, οι προσευχές σας. Μα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Όχι, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο δεν το κάνει για τον εαυτό του? Επειδή είναι κυρίαρχος, κάνει ό,τι θέλει? Όπως θα δούμε παρακάτω, με βάση τον καλβινισμό, ο Θεός συμπεριφέρεται έτσι με βάση αυτές τις 5 αρχές του Καλβίνου. Αλλά όπως ήδη είπαμε, ο Θεός είναι παντοδύναμος, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει αδικίες, γιατί στο λόγο του μιλάει για δικαιοσύνη. Επειδή μπορεί να γνωρίζει όλα, δεν σημαίνει ότι εξασκεί την ιδιότητά του πάντα και σε οποιοδήποτε τρόπο, και με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζει ποιος θα σωθεί και ποιος όχι. Ερχόμαστε τώρα στις θέσεις του Καλβίνου. Όπως θα παρατηρήσατε, πολλά από αυτά και αντιδράσατε αυτόματα φαίνονται παράλογα. Και όμως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασπάζονται αυτές τις ιδέες επειδή ο δάσκαλος, ο Καλβίνος, τις είπε. Όποιος δέχεται τις καλβινικές θέσεις θα ισχυριστεί το πιο παράλογο πράγμα για να τις υπερασπίσει. Ερχόμαστε τώρα στις 5 θέσεις. Η πρώτη θέση, η ολοκληρωτική εξαχρίωση. Τι υποστηρίζει με αυτή ο Καλβίνος και γιατί? Ο Καλβίνος επιμένει στην πλήρη διαφορά. Πλήρης διαφορά δηλώνει ότι κάθε πλευρά της ανθρωπότητος είναι μολυσμένη από την αμαρτία και ως εκ τούτου οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να έρθουν σε επαφή με το Θεό. Μερική διαφθορά δηλώνει ότι κάθε πλευρά της ανθρωπότητος είναι μολυσμένη από την αμαρτία, αλλά όχι στην έκταση που ο Θεός τους καθιστά αυτή η διαφθορά ανίκανους ώστε ο Θεός να τους μιλήσει. Και πιο αναλυτικά, αυτή η μολυσμένη ανθρωπότητα δεν μπορεί να κάνει τίποτε μόνη της.
Όλα θα τα κάνει ο Θεός. Εκείνος θα επιλέξει τους ανθρώπους που θα σωθούν, αυτός θα τους αγιάσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους μέχρι να πεθάνουν και θα τους πάρει στον ουρανό ανεξάρτητα από τη θέλησή τους. Οι καλβινιστές αναφέρουν κάποια εδάφια τα οποία βλέπετε στον πίνακα και ο καλβινισμός λοιπόν υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε και έχουν διάθεση αλλά ούτε και μπορούν να πιστέψουν στο Θεό, δηλαδή να μετανοήσουν πριν την αναγέννηση. Αυτό όμως όποιος διαβάζει τη γραφή το βλέπει άδικο και παράλογο. Δεν φαίνεται καθόλου να υποστηρίζεται από το γενικό πνεύμα της Αγίας Γραφής. Αν είναι έτσι, πώς θα εξηγήσουμε τα εδάφια Πράξεις 17:30? Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοήσει. Ο Θεός παραγγέλει, μετανοήστε. Πώς θα μετανοήσουν αφού δεν καταλαβαίνουν τίποτε? Όχι, είναι στην αμαρτία αλλά καταλαβαίνουν. 2 Τιμόθεος 3:14, αλλά σημαίνει εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθης εξεύρων παρατείνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωση η σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Από μικρός ήταν αναγεννημένος, από μωρό ο Τιμόθεος? Όχι, τα ιερά γράμματα τον οδηγούσανε σε αυτή τη μετάνοια. Και Πράξεις 20:21, προτρέποντας έντονα τους Ιουδαίους και τους Έλληνες για τη μετάνοια προς το Θεό και την πίστη αυτή προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν κάποιος διαβάσει τους θεσμούς του Καλβίνου, αναρωτιέται, ο Καλβίνος βασίζεται στην Αγία Γραφή ή στον Αυγουστίνο? Για τον Αυγουστίνο ακούσαμε και χτες μερικά πράγματα. Στον Αυγουστίνο? Στον Αυγουστίνο βασίζεται. Μάρκος 16:15 λέει, και τους είπε, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Τι υποδηλώνει αυτό? Υποδηλώνει ότι ο κόσμος και η κτήση καταλαβαίνουν από το Ευαγγέλιο που θα τους κηρυχθεί. Επειδή φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη και με δικαιοσύνη. Δεν λέει ότι δεν μπορούν, Ιωάννης 5:40, όμως δεν θέλετε να έρχετε σε μένα για να έχετε ζωή. Δεν λέει ότι δεν μπορούν, λέει ότι δεν θέλουν. Και Ρωμαίους 6:17, ευχαριστία ανήκει στο Θεό, επειδή υπήρξατε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπακούσατε από καρδιάς στον τύπο της δασκαλίας στον οποίο και παραδοθήκατε. Θα μπορούσε κανένα να εξακολουθήσει να φέρει άπειρα εδάφια από όλη τη βίβλο που να δείχνουν ότι ο πεσμένος άνθρωπος δεν είναι εξαχρεωμένος τόσο ώστε να μην μπορεί. Άρα δεν υπάρχει αυτό που λέει ο Καλβίνος, η ολοκληρωτική εξαχρίωση του ανθρώπου. Η ολοκληρωτική εξαχρίωση χρησιμεύει σαν βάση στην επόμενη θέση και στις επόμενες θέσεις του Καλβίνου. Αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, όλα θα τα κάνει ο Θεός. Δεύτερη θέση, εκλογή ανεφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός επιλέγει ποιος θα σωθεί και τον εκλέγει προαιωνίως. Οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται εκλεκτοί. Ο Θεός τους εκλέγει με βάση όχι τον προσωπικό τους χαρακτήρα ή την πρόγνωση του μέλλοντος, αλλά από την καλοσύνη του και την κυριαρχία του. Δεδοσμένου ότι οι ορισμένοι έχουν επιλογή για σωτηρία, οι υπόλοιποι που δεν έχουν επιλογή είναι καταραμένοι και προορισμένοι για την αιωνιότητα στην κόλαση, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους, τα έργα τους και τη θέλησή τους. Ο Θεός εκλέγει ποιους? Αυτούς που δεν έχουν έρθει ακόμα στην ύπαρξη και δεν εξετάζει αν θα είναι καλοί, αν θα είναι κακοί, τι χαρακτήρα έχουν. Αυτός τους εκλέγει έτσι. Δηλαδή πιο απλά, ο Θεός εκλέγει ποιοι θα σωθούν και κατά συνέπεια δεν εκλέγει κάποιους άλλους, άρα οι επόμενοι θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Πώς σας φαίνεται αυτός ο παραλογισμός? Εκλέγει και μάλιστα χωρίς να έχει καμιά σχέση η βούληση, η διάθεση, η διαγωγή του ανθρώπου ο Θεός.
αλλά με αυτόν τον τρόπο εκλέγει ταυτόχρονα ανθρώπους που δεν θα σωθούν και θα χαθούν αιωνίως στην κόλαση. Δηλαδή ο Θεός φέρνει ανθρώπους στην ύπαρξη γνωρίζοντας ότι αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Αυτό το παιδάκι που είναι μέσα στη μήτρα της μάνας του, ο Θεός ξέρει και το έχει προορίσει να μην σωθεί. Κάποιο άλλο παιδάκι θα σωθεί και επιτρέπει να έρχεται στον κόσμο. Ο Θεός της δικαιοσύνης που ενέπνευσε τη δικαιοσύνη και στον άνθρωπο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δικαιοσύνη? Ο Θεός που η βάση του θρόνου του δεν είναι η αγάπη, ούτε η παντοδυναμία. Είναι ποια? Η δικαιοσύνη είναι η βάση του θρόνου του Θεού, που την ενέπνευσε στους ανθρώπους. Και το δίκαιο των ανθρώπων είναι το καλύτερο που υπάρχει. Αυτός λειτουργεί χωρίς δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός συμπεριφέρεται έτσι, αφού είναι γεμάτος αγάπη? Ιωάννης 4:8. Εκείνος που δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Η Βίβλος δηλώνει μία πρόθεση για σωτηρία, όχι η εκλογή του Θεού, αλλά την αποδοχή από τον άνθρωπο της σωτηρίας. Την αιώνια τιμωρία πάλι για αυτούς που όχι δεν εξελέγησαν, αλλά από αυτούς που δεν τον εδέχτησαν. Και Ιωάννης 1:11 θα πει: «Στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτησαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του». Ωστόσο ο Καλβινιστής επιμένει: «Η σωτηρία δεν μπορεί να εξαρτάται από μια πράξη ή πιστεύω από την πλευρά του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να κάνει αυτές τις δουλειές». Ο Καλβινιστής Γεώργιε Μπρίσον δηλώνει στο μήνα αναγεννημένο εκλεκτό: «Μην ανησυχείς, η εξαχρίωσή σου δεν αποτελεί εμπόδιο για τη σωτηρία σου». Και επίσης στο μη εκλεκτό που δεν θα εκλεγεί λέει: «Δυστυχώς δεν έχεις προοριστεί σε σωτηρία, αλλά σε καταδίκη». Ο Καλβινιστής υποστηρίζει ότι η πίστη είναι έργο, και αν σώζεται διαπίστεως απορρίπτεται, διότι σωζόμαστε δια της χάριτος του Θεού. Η χάρη σε σώζει και όχι η πίστη, λέει ο Καλβινιστής. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί αυτή η μανία τα τελευταία χρόνια για τα κηρύγματα περί χάριτος. Όλα είναι χάρη, η χάρης, και αυτό που έχουμε, ο αγιασμός δεν χρειάζεται, έχουμε τη χάρη του Θεού, είπε κάποιος σε μια αντίστοιχη ομιλία. Τολμάς να προσθέσεις κάτι στη χάρη του Θεού προσπαθώντας να αγιαστείς, να αγωνιστείς, που βλέπουμε στον πίνακα εκεί πάνω? Τολμάς? Η χάρη του Θεού είναι ολοκληρωμένη. Αυτή θα σου κάνει και τον αγιασμό. Μα ο λόγος του Θεού λέει άλλα. Λέει: «Προσθέσατε στην πίστη εκείνο και εκείνο και εκείνο». Ποιος θα το προσθέσει? Η χάρις. Όχι η χάρις, εσύ θα το προσθέσεις για να ολοκληρωθεί αυτό. Εφεσίους 2:8 λέει: «Και κατά χάριστε στε σωσμένοι διαμέσου της πίστης». Η χάρη ήρθε διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρο του Θεού. Όχι, Εφεσίους 2:9. «Όχι από έργα ώστε να μην καυχηθεί κάποιος». Οι Καλβινιστές λοιπόν λένε ότι η πίστη είναι δώρο. Αλλά στην ελληνική σύνταξη του κειμένου δείχνει ότι η σωτηρία είναι δώρο και όχι η πίστη. Η σωτηρία έρχεται δια της πίστης. Ρωμαίους 4:4. «Σε όποιον όμως εργάζεται, ο μισθός δεν λογαριάζεται ως χάρη, αλλά ως χρέος. Σε εκείνον όμως που δεν εργάζεται αλλά πιστεύει σε αυτόν, σε αυτόν που ανακηρύσει δίκαιο το να σε δει, η πίστη του λογαριάζεται ως δικαιοσύνη». Ο Θεός συζητά λογικά με τον άνθρωπο για το θέμα της σχέσης μαζί του. Ισαΐας 1:18. «Ελάτε τώρα να διαδικαστούμε», λέει ο Κύριος. Τι σημαίνει να διαδικαστούμε? Το ξέρουν οι δικηγόροι. Πας στο δικαστήριο και λέει ο ένας και λέει και ο άλλος. «Εάν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν άσπρο μαλλί. Αν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης.
Αν όμως δεν θελήσετε και αποστατίζετε, θα καταφαγωθείτε από μάχαιρα, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε και μιλά διαμέσου των προφητών, λέγοντας πάρα πολλά εδάφια. Και η Αγία Γραφή το συναρτά με τη συνείδηση. Ιάκωβος 3:17 λέει: «Η σοφία όμως που κατεβαίνει από πάνω, πρώτα μεν είναι καθαρή, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης από έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη». Ο Θεός απαιτεί και το λέει στο λόγο του ότι η σοφία του είναι αμερόληπτη. Δηλαδή δεν διαλέγει χωρίς έτσι επειδή το θέλει. Και Πράξεις 10:34, τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα και είπε: «Γνωρίζω στα αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης». Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ λέγοντας πάρα πολλά εδάφια πάνω στα σημεία αυτά. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω και πάλι είναι: οι απόψεις του Καλβίνου φέρνουν σε λογικά αδιέξοδα τη βίβλο και καταρρύπτουν τη βίβλο σαν ένα αξιόπιστο βιβλίο. Όποιος το διαβάσει με τις απόψεις του Καλβίνου είναι ανάξιο λόγου, γιατί συγκρούεται μεταξύ τους. Και για αυτό, γιατί δείχνουν έναν Θεό αλλοπρόσαλο που άλλα λέει και άλλα κάνει. Τρίτο, περιορισμένη εξιλέωση. Ο Χριστός πέθανε μόνον για μερικούς, για την εκκλησία του, δηλαδή τους εκλεκτούς. Δεν πέθανε για τους άλλους. Ο Καλβινισμός πιστεύει σε αυτή την περιορισμένη εξιλέωση. Αυτό είναι το πιο αντικρουόμενο από τα πέντε σημεία. Επομένως, η περιορισμένη εξιλέωση είναι η πεποίθηση ότι ο Ιησούς πέθανε μόνον για ορισμένους ανθρώπους, για τους εκλεκτούς. Η απεριόριστη εξιλέωση είναι η πεποίθηση ότι ο Ιησούς πέθανε για όλους, αλλά ο θάνατός του δεν έχει αποτέλεσμα για όλους, αλλά μόνο σε εκείνους που με τη θέλησή του πιστεύουν σε αυτό. Η υποστήριξη αυτής της δασκαλίας βρίσκεται σε μερικά εδάφια τα οποία μεταχειρίζονται οι καλβινιστές, τους οποίους πολλούς, όπως λέει σε στίχους, ο Ιησούς πέθανε για τους πολλούς. Αυτούς τους πολλούς οι καλβινιστές βασίζονται εκεί πάνω και τους θεωρούν τους εκλεκτούς. Προσφέρεται λοιπόν η σωτηρία σε όλους ή σε μερικούς που ο Θεός διαλέγει? Τι έχετε καταλάβει εσείς που διαβάζετε την Αγία Γραφή χωρίς τις οδηγίες του Καλβίνου? Τι λέει σε αυτό το θέμα η Αγία Γραφή? 1 Τιμόθεος 2:4. Ο οποίος, ο Θεός, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Επειδή ένας Θεός υπάρχει και ένας Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για χάρη όλων. Όχι για μερικούς, για όλους. Σημειώνω, θέλει να σωθούν όλοι, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για χάρη όλων, όχι για μερικούς. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού και στους ανθρώπους. Ιωάννη 3:16. Επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Ποιος? Κανένας από τους εκλεκτούς που προεξέλεξε ο Θεός? Όχι, από αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ιωάννης 3:18. Ο όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Ο όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Σημειώστε πάλι: όποιος πιστεύει σε αυτό. Και από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη 2:17, λέει: όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Σε αυτόν που νικάει θα του δώσω να φάει από το μάνα που είναι κρυμμένο, και θα του δώσω μία ψήφο λευκή, και πάνω στην ψήφο ένα όνομα γεγραμμένο που κανένας δεν γνωρίζει παρά μονάχα αυτός που το παίρνει. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η σωτηρία έχει προϋπόθεση το όποιος πιστεύει σε αυτόν. Δεν θα σωθούν όλοι, αλλά όποιος πιστεύει. Αν και ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Επανέρχομαι στο προηγούμενο, την κυριαρχία του Θεού. Δεν εφαρμόζεται εδώ η κυριαρχία του Θεού? Η κυριαρχία του Θεού εφαρμόζεται. Αλλά ο Θεός σέβεται επίσης και την ελευθερία του ανθρώπου. Και
Ελάτε τώρα σε αυτή τη λέξη όποιος. Με αυτή τη λέξη θα κατέρεε ο καλβινισμός. Γιατί γι' αυτόν η σωτηρία και το έργο είναι περιορισμένο. Η λέξη αυτή υπάρχει 183 φορές μέσα στην Αγία Γραφή σε 163 εδάφια. Και όπως παρατηρεί ο Χουν, όλες με το ίδιο νόημα. Οπωσδήποτε. Και τα εδάφια ξεκινούν από τη Γένεση 4.15 και είπε ο Κύριος αυτόν, γι' αυτό οποιοδήποτε φωνεύσει τον Κάιν θα τιμωρηθεί επταπλάσια. Και ο Κύριος έβαλε σημάδι στον Κάιν για να μην τον φωνέψει οποιοδήποτε θα βρει. Τι καταλαβαίνετε εσείς με αυτό? Ο οποιοδήποτε σημαίνει ο καθένας, όποιος είναι. Και τελειώνει στην Αποκάλυψη. Και το πνεύμα και η νύφη λένε, έλα. Και όποιος ακούει ας πει, έλα. Και όποιος διψάει ας έρθει. Και όποιος θέλει ας παίρνει δωρεάν το νερό της ζωής. Είναι σαφέστατο ότι διαστρεβλώνονται οι λέξεις και τα εδάφια και τα νοήματα για να υποστηριχτούν οι θέσεις του Καλβίνη. Διάβασα τυχαία εδώ στη κατασκήνωση ένα τεύχος του περιοδικού Αστέρας της Ανατολής του 2010. Ήταν κάπου εδώ πέρα χωμένο. Και μου έκανε εντύπωση η ερμηνεία επάνω στο εδάφιο Ιωάννης 17-18 που λέει «Οι δικοί σου ήσαν και είσαι με έδωκα σε αυτούς». Με βάση αυτό το εδάφιο αναπτύσσεται ένα θέμα περί θείας εκλογής η πιστή ανέκαθεν του Θεού. Και ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίζει ότι αυτοί που πίστευσαν τώρα και τους οποίους έδωσε στον Υιό, ο Θεός τους έχει εκλέξει προαιωνίως και στο τέλος έχει την πρωτοπή. Συνέχισε να παραμένεις πιστός στο Θεό με το να συνεχίσεις να φυλάς το λόγο του, έτσι θα έχεις τα μόνα εχέγγυα που σου εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ότι πράγματι ανήκεις στο Θεό και ο Πατέρας σε έδωσε στον αγαπημένο Υιό. Σημειώστε, θα έχεις τα εχέγγυα της βεβαιότητος, δεν θα έχεις τη σωτηρία όταν διαβάζεις το λόγο του Θεού. Όχι τη σωτηρία, αλλά τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αλλά εδώ θα ρωτήσουμε εμείς οι απλοί. Η τήρηση του λόγου του Θεού έχει κόπο και θλίψεις. Εκείνοι που κατέχουν το λόγο του Θεού, σύμφωνα με την προσευχή του Κυρίου μας, θα μισούνται από τους ανθρώπους. Θα τηρώ το λόγο του Θεού, μήπως είμαι εκλεγμένος? Θα τον τηρώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μήπως είμαι εκλεγμένος? Εάν είμαι εκλεγμένος, είτε τον τηρώ είτε δεν τον τηρώ, τι έχω να χάσω? Αφού σύμφωνα με τον καλβινισμό η σωτηρία δεν εξαρτάται από τις επιλογές μου ή τη διαγωγή μου, αλλά από την εκλογή του Θεού πριν εμφανιστώ στην ύπαρξη. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι πέφτει σε λογικές αντιφάσεις. Επομένως η Βίβλος διακηρύσει ότι ο Χριστός πέθανε για όλους και όχι για μερικούς τους προσδιορισμένους από καταβολής κόσμου. Το τέταρτο, η ακαταμάχητη χάρη. Ο καλβινισμός πιστεύει στην ακαταμάχητη χάρη. Τι είναι αυτή η ακαταμάχητη χάρη? Η ακαταμάχητη χάρη υποστηρίζει ότι όταν ο Θεός καλεί κάποιον στη σωτηρία, αυτός αναπόφευκτα, θέλει δε θέλει, θα έρθει στη σωτηρία. Ο Θεός θα φέρει τους εκλεκτούς, το Άγιο Πνεύμα τους δίνει χάρη μέχρι να μετανοήσουν και να γεννηθούν. Αυτή η αντιστεκόμενη χάρη, την οποία υποστηρίζει ένας άλλος μελετητής, ο Αρμίνιος, είναι αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν αυτή την δεσπόζουσα χάρη που κάνει ό,τι θέλει. Η διδασκαλία της ακαταμάχητης χάρης περιέχεται και αυτή μέσα στον Αυγουστίνο. Κάποιοι βαπτιστές υποστηρίζουν ότι ο Αυγουστίνος είναι ο πατέρας του σωτηριολογικού συστήματος που φέρει το όνομα καλβινισμός. Ο Αυγουστίνος στην αρχή είχε διδάξει άλλα περί ελευθερίας της σκέψης και της βούλησης. Μετά όμως τα άλλαξε. Εμείς όμως που διαβάσαμε τη γραφή μας χωρίς τις παρενέσεις του Αυγουστίνου, δεν βλέπουμε εδώ αυτόν τον παραλογισμό της τέταρτης θέσης. Και αυτή η τέταρτη θέση φέρει τη Βίβλο σε αντίθεση με τον εαυτό της. Μαρθαίος 11:28. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είσαι φορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω.
Πού είναι η ακαταμάχητη χάρη του Θεού? Τους καλεί. Και Ιωάννης 7:37 λέει: και κατά την μεγάλη τελευταία ημέρα της γιορτής ο Ιησούς στεκότανε και έκρασε λέγοντας: αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Αυτό έλεγε για το πνεύμα που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σε αυτό, επειδή δεν ήταν ακόμα δοσμένο το Άγιο Πνεύμα, για το λόγο ότι Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Προφανώς ο λόγος αυτός του Θεού απευθύνεται στους πνευματικά νεκρούς. Σε αυτούς καλεί ο Θεός. Εάν η χάρη είναι ακαταμάχητη, τι νόημα έχει η πρόσκληση του Ευαγγελίου? Η χάρη είναι ακαταμάχητη. Γιατί να σε προσκαλέσει? Θέλει αυτός να σωθεί. Τον επισκέπτεται και σώζεται, διότι κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη χάρη. Αν ήταν αλήθεια αυτή η θέση, γιατί ο Θεός δεν έδωσε την ακαταμάχητη χάρη στον Αδάμ και στην Εύα, να μην τραβάμε εμείς αυτά που τραβάμε σήμερα εδώ? Μας ζητούν να πιστέψουν ότι ο Θεός της αγάπης, που παραγγέλει σε εμάς να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αγαπά και έχει συμπόνια μερικούς από τους ανθρώπους, τους άλλους τους στέρνει στην κόλαση. Και ο καλβινιστής Πίπερ λέει ότι ο Θεός επέλεξε να σώσει μόνο αυτούς, επιβάλλοντας την ακαταμάχητη χάρη και ουσιαστικά προορίζοντας τους υπολείπους σε αιώνιο θάνατο. Αλλά τι λέει η Βίβλος? Ψαλμός 145:9. Αγαθός ο Κύριος προς όλους και η κτηρμή του επάνω σε όλα τα δημιουργήματά του. Γιατί ο Θεός που είναι αγάπη και άπειρος σε χάρη δεν εκτείνει την ακαταμάχητη χάρη του σε όλους τους ανθρώπους? Μήπως δεν χωράει ο ουρανός? Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Τι θα απαντήσει ο καλβινισμός σε αυτό το ερώτημα, μιας που η Βίβλος διακηρύσει το έλεος του Θεού και την αγάπη του Θεού προς όλους? 2 Χρονικών 39. Επειδή αν επιστρέψετε στον Κύριο, οι αδελφοί σας και τα παιδιά σας θα βρουν έλεος μπροστά σε αυτούς που τους εχμαλώτησαν και θα επανέλθουν σε αυτή τη γη, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι εκτήρμονας και ελεήμονας και δεν θα αποστρέψει από σας το πρόσωπό του εάν επιστρέψετε σε Αυτόν. Ψαλμός 86:15. Δεν σας τα διαβάζω όλα. Αλλά εσύ Κύριε, Θεός εκτήρμονας και ελεήμονος, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και Ιωάννης, 1 Ιωάννη 4:19, εμείς τον αγαπάμε επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε. Διακηρύττει ότι τον αγαπάμε σε ανταπόκριση της αγάπης του. Και η Εζεκιήλ 33:11 λέει: πες τους, ζω εγώ, λέει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού. Ο Θεός δεν θέλει να πεθάνει κανένας. Πώς λοιπόν έχουμε αυτή την επιλογή, την εξιελέωση για μερικούς, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τον δρόμο του και να ζει? Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ? Ο Αρμήνιος, όπως είπα προηγουμένως, λέει όχι, υπάρχει η ελευθέρα βούληση και έχει δίκιο. Μαρθαίος 23:37. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που φωνεύεις τους προφήτες και εσύ που λιθοβολείς τους απεσταλμένους σε σέναν, πόσες φορές θέλησα να συγκεντρώσω τα παιδιά σου με τον ίδιο τρόπο που η κότα συγκεντρώνει τα μικρά της κάτω από τις φτερούγες της, αλλά δεν ηθελήσατε. Δεν είναι το ζήτημα της ακαταμάχητης χάρης που οι άνθρωποι δεν σώζονται, αλλά γιατί δεν ισώζονται. Και Ψαλμός 81:11 λέει: αλλά ο λαός μου δεν άκουσε τη φωνή μου και ο Ισραήλ δεν με πρόσεξε. Γι' αυτό τους παρέδωσα στις επιθυμίες της καρδιά τους και περιεπάτησαν με τις δικές τους βουλές. Αλλά υπάρχει και ένα οξύμορο σχήμα με την ακαταμάχητη χάρη. Πώς μια χάρη γίνεται στη θέληση του δωροδόχου με το ζόρι? Δηλαδή, εμείς ξέρουμε σήμερα και λόγω της κρίσης ότι κάποιος κληρονομεί ένα σπίτι, αλλά έχει τόσο έμφυα κτλ. Κτλ. Που δεν το συμφέρει. Και ενώ ο συμβολιογράφος του λέει: έλα εδώ πάρτο, είναι χάρισμα από τον παππού σου, αυτός λέει: όχι, δεν το θέλω. Αποποιούμε την κληρονομιά. Και είναι γεμάτα όλα τα ληξιαρχεία από αποποιήσεις κληρονομιάς.
ο Θεός θα επιβάλλει μία χάρη χωρίς ο άνθρωπος να ρωτηθεί, επειδή αυτή τη χάρη τη λέει ακαταμάχητη. Και το πιο απλό παράδειγμα είναι ο λαός Ισραήλ. Ιερεμίας 29:11, επειδή γνωρίζω τις βουλές που βουλεύουμε για σας, λέει ο Κύριος, βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Αλλά παρά τις προϋποθέσεις του Θεού, Ψαλμός 78:41, και στράφηκαν και πείραξαν το Θεό και τον παρόξυναν. Και στην Καινή Διαθήκη, Λουκάς 7:30, ενώ οι Φαρισαίοι και οι νομικοί αθέτησαν τον εαυτό τους, για τον εαυτό τους, τη βουλή του Θεού, καθώς δεν ευαπτίστηκαν από αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακύρωσαν την κυριαρχία του Θεού απάνω τους, επειδή το θέλησαν. Φιλιππισίους 2:12, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούεται, όχι μονάχα όπως στην παρουσία μου, αλλά πολύ περισσότερο τώρα στην απουσία μου, με φόβο και τρόμο κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Πού είναι η ακαταμάχητη χάρη? Αφού τους λέει να φοβάστε και να τρέμετε, μήπως χάσετε τη σωτηρία σας. Η ακαταμάχητη χάρη σου λέει τελείωσε. Η συνεχή ανυπακοή των πιστών, εμείς που είμαστε, δείχνει ότι η χάρη δεν είναι ακαταμάχητη. Αν η χάρη ήταν ακαταμάχητη, δεν θα ανυπακούμε συνέχεια και θα ζητάμε συνέχεια. Γι' αυτό σε όλες τις επιστολές δίνονται προτροπές για την επανόρθωση της πνευματικής ζωής. Και το τελευταίο σημείο: διατήρηση της σωτηρίας και αιώνια ασφάλεια. Ο εκλεγμένος σωσμένος δεν μπορεί να χάσει τη σωτηρία του. Το έργο του παντοδύναμου Θεού δεν μπορεί να ανατραπεί. Συζήταγα με έναν αγαπητό από τη Γερμανία, καθηγητής κιόλας, ο οποίος πηγαίνει σε μια τέτοια αντίστοιχη εκκλησία, μετριοπαθή, και μου λέει, μα είναι δυνατόν αυτό που γεννήθηκε από το Θεό να πεθάνει, ο αναγεννημένος? Λέω, και ο διάβολος γεννήθηκε από το Θεό. Και δεν υπήρχε και αμαρτία τότε, αλλά πέθανε. Και ο Αδάμ και η Εύα γεννήθηκε από το Θεό, αλλά πέθαναν. Και ο άσωτος Υιός έφυγε και παραλίγο να πεθάνει. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αν κάποιος συμφωνεί με τις προηγούμενες θέσεις, αναγκαστικά πρέπει να συμφωνήσει και με αυτή. Ε, βέβαια, αν ο Θεός προεξέλεξε προκαταβολής κόσμου έναν άνθρωπο για να πάει στον ουρανό, αυτός πώς θα χάσει τη σωτηρία του? Είναι σωστές όμως οι προηγούμενες θέσεις που αναφέραμε? Τι λέει η Αγία Γραφή? Όπως διακηρύστε σε όλη τη Γραφή, εκείνος που σώθηκε μπορεί να αρνηθεί τον Χριστό και να γυρίσει πίσω και να χάσει τη σωτηρία του. Η ελευθερία του υπάρχει και μπορεί, αν δεν προσέξει, να ελκυστεί και πάλι από τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται καθαρά από τα δεκάδες προσέχετε που υπάρχουν στην κογκορντάν σας. Γιατί θα μας πει ο Θεός να προσέχουμε, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί η σωτηρία μας? Γιατί θα πει σε ένα παιδί πρόσεχε, αφού δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος? Για να προσέξουμε σε κάτι που δεν χάνεται. Ακούστε πόσο ξεκάθαρα το λέει ο Παύλος, 1 Κορινθίους 9:26. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, όχι σαν χωρίς στόχο, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν να χτυπάω τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, μήπως εγώ κήρυξα και σε άλλους γίνω αδόκιμος. 1 Κορινθίους 11. Και δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες σας ήσαν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα. Και όλοι βαπτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν το ίδιο πνευματικό φαγητό. Και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Επειδή έπιναν από πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους από αυτούς, επειδή καταστρώθηκαν μέσα στην έρημο. Πού είναι η ασφάλεια της σωτηρίας? Πού είναι η ασφάλεια? Αυτό τα λέει για τους σημερινούς Κορινθίους. Λέει και αυτοί βαπτίστηκαν και αυτοί. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? 2 Πέτρους 2:20. Επειδή αν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου διαμέσου της επίγνωσης του Κυρίου και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σας τονίζω τη λέξη επίγνωση, όχι απλή γνώση, επίγνωση
της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Μπλέχτηκαν ξανά σε αυτά και πέφτουν νικημένοι, έγιναν σε αυτούς τα τελευταία χειρότερα από τα πρώτα. Επειδή ήταν καλύτερα σε αυτούς να μην γνωρίσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτοί είχαν γνωρίσει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παρά αφού γνώρισαν να κάνουν πίσω από την Άγια Εντολή που τους παραδόθηκε. Συνέβη δε σε αυτούς εκείνο της αληθινής παροιμίας. Ο σκύλος γύρισε ξανά στο δικό του εξέρασμα. Το γουρούνι, αφού λύστηκε, γύρισε στο κύλισμα του βορβόρου. Για ποιους τα λέει αυτά? Για τους απιστούς. Αυτοί είναι μέσα στο βούρκο. Αυτά είναι για τους πιστούς όλα. Εβραίους 10:38. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με βάση την πίστη. Και αν κάποιος συρθεί προς τα οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από αυτούς που σέρονται προς τα οπίσω για απώλεια, αλλά αυτούς που πιστεύουν για σωτηρία της ψυχής. Ποιοι είναι αυτοί που σέρνονται πίσω? Πιστοί αναγεννημένοι ή άπιστοι του κόσμου? Σε ποιους απευθύνεται η προς Εβραίους επιστολή? Αυτοί που σύρονται πίσω ήταν αυτοί που ήταν μπροστά και σύρονται πίσω μαζί με τους άλλους. Άρα υπάρχουν κάποιοι που χάνονται. Το δόγμα ότι η σωτηρία δεν χάνεται δεν είναι αληθινό. Δεν το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα εδάφια. Και να έρθουμε στα συμπεράσματα. Η καλβινιστική άποψη για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ολοκληρωτική εξαχρίωση. Λάθος. Όταν ο άνθρωπος απευθύνεται σε μας, δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν είναι ο Θεός καθηγητής πανεπιστημίου που προσπαθεί να διδάξει ανώτερα μαθηματικά σε ένα μωρό. Δεν είμαστε εξαχρειωμένοι. Το μυαλό μας δουλεύει, γι' αυτό και ο Θεός απευθύνει σε μας τη λογική. Δεύτερον, ανεφόρον εκλογή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Χωρίς κανέναν όρο εκλογή. Εσύ, εσύ, εσύ και εσύ. Για φανταστείτε αυτό να γινόταν στις εξετάσεις των πανεπιστημίων. Να έβγαινε κάποιος να λέει: δεν υπάρχουν εξετάσεις, δεν υπάρχουν να ξέρετε ή δεν ξέρετε. Εσύ, εσύ, εσύ και εσύ θα μπείτε στο πανεπιστήμιο. Παλιά γινότανε. Με τα μέσα που είχαν οι καθηγητάδες κτλ. Ανεφόρον εκλογή για τη σωτηρία. Για ποιο λόγο? Περιορισμένη εξηλαίωση. Έκανε ο Θεός μια εξηλαίωση. Έχισε το αίμα του, αλλά για ορισμένους ανθρώπους. Ακαταμάχητη χάρη. Θες δε θες, αν είσαι εκλεγμένος θα πιστέψεις. Διατήρηση της σωτηρίας αιώνια. Τι λες? Αν διατηρεί τη σωτηρία αιώνια, τι να κάνουμε εδώ? Ας πάμε στο σπίτι μας. Γιατί πηγαίνουμε στην εκκλησία? Γιατί προσέχουμε τη ζωή μας? Γιατί προσευχόμαστε? Αφού η σωτηρία είναι κλειδωμένη, όπως λένε, στο θησαυροφυλάκιο του Θεού, και αυτή δεν χάνεται ποτέ. Είναι ο καλβινισμός μία απλά θεολογική άποψη? Και κάνουμε εδώ θεολογία για το πώς σώζεται ο άνθρωπος? Όχι βέβαια. Έχει τεράστια σημασία. Και με αυτό κλείνω. Πρώτον, για την πνευματική πορεία του χριστιανού. Αν είναι όπως τα λέει, ο πιστός δεν χρειάζεται να ασχολείται με τίποτα. Η σωτηρία του έχει ρυθμιστεί προαιωνίων χρόνων, είναι κλειδωμένη και εξασφαλισμένη. Ό,τι και να κάνει δεν χάνεται. Τι χρειάζονται οι εκκλησίες? Τι χρειάζεται ο Ευαγγελισμός? Τι χρειάζονται οι Απόστολοι να τρέχουν να κάνουν? Τι χρειάζεται οι Γεδεωνίτες να μοιράζουν Αγίες Γραφές? Όποιος είναι, αυτός είναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεύτερον, το πρόσωπο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού διαστρεβλώνεται. Αυτός δεν είναι Θεός. Αυτός είναι μια καρικατούρα Θεού, που λέει ο καλβινισμός. Που διαλέγει, που κάνει. Άλλους βγάζει έξω, άλλους βάζει μέσα, άλλους εκείνο, άλλους το άλλο. Χωρίς να υπάρχει καμία λογική, ενώ στο λόγο του μας έχει μια πλήρη λογική. Τρίτον, η βίβλος δεν θα είναι ένα αξιόπιστο βιβλίο που θα είναι βάση ζωής, διότι σε αυτή βρίσκονται αντιφάσεις. Αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ κομβικό και το τονίζουμε στο βιβλικό σχολείο. Προσέχτε, εάν κουνηθεί η βίβλος, πάβει να είναι βάση ζωής. Όποιος την αμφισβητήσει, την κατήργησε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά. Εάν ένα από τα αξιώματα του Ευκλήδη βγει λάθος,
όλη η γεωμετρία του Ευκλήδη καταραίει. Αν ένα από τα αξιώματα κάποιας φυσικής είναι λάθος, όλα καταραίουν. Τέταρτο, οι κηρύττοντες πέφτουν σε αντιφάσεις και γελιοποιούνται και αδυνατίζουν το μήνυμα του Θεού. Βλέπετε ένα όνομα εκεί, Σπέρτζον. Ο Σπέρτζον ήταν ένας ευαγγελιστής, αλλά ήταν και καλβινιστής και πίστευε και σε αυτά τα πράγματα και δήλωνε μάλιστα ότι, κοιτάξτε, κάποιος πριν τον πάρει ο Κύριος οπωσδήποτε πρέπει να ασπαστεί τον καλβινισμό. Κατά τα άλλα έκανε ωραιότατα κηρύγματα, αλλά αυτά είναι μια αντίφαση. Τι κηρύττεις να έρθουν οι άνθρωποι να σωθούν, αφού όσοι είναι να σωθούν θα σωθούν. Ο Μακντάουελ με το περίφημο ωραίο βιβλίο του Παλαιά και Καινή Διαθήκη, που έχει πάρα πολλά ωραία μέσα, έκδοση Λόγος. Όταν φτάνει στο ζήτημα της βούλησης, εκεί στην προσδομέως επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, στο 28 και πέρα εδάφιο, παραθέτει το ένα, παραθέτει και το άλλο και λέει: ναι, υπάρχει εκλογή του Θεού, ο Θεός εκλέγει τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει και η ελεύθερη βούληση. Καλά, θα τρελαθούμε. Πώς είναι και τα δύο αυτά? Λέει, και τα δύο ισχύουν, απλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά αν είναι να μην καταλαβαίνουμε, τότε γιατί είναι όλα αυτά? Πέμπτο, οι εχθροί του Κυρίου βρίσκουν ευκαιρία να βλαστημούν. Αυτός είναι ο Θεός που μας κηρύτεται. Ξέρετε πόσα αντιχριστιανικά βιβλία και απολογητικής υπάρχουν που μεταχειρίζουν τις θέσεις του Καλβίνου, που νομίζουν ότι είναι θέσεις όλων των ανθρώπων, που λένε, καλά, για αυτόν τον Θεό μας μιλάτε, που φέρνει ανθρώπους στην ύπαρξη για να τους πάει στην κόλαση χωρίς να διαλέξουν, χωρίς να εξαρτάται από τίποτε? Και έκτον, και τελειώνω με αυτό, η παρακολούθηση μιας εκκλησίας δεν είναι δευτερεύουσα σημασίας. Το σλόγγαν ότι όλοι είμαστε το ίδιο δεν ισχύει. Η εκκλησία πρέπει να έχει υγιένουσα διδασκαλία. Δεν μπορεί να έχει μια διδασκαλία που λέει όλα αυτά τα στρεβλά και τα παράλογα. Κλείνω, αδελφοί. Δεν συνηθίζω να κάνω θεολογικές ομιλίες. Κάνω για τα παιδιά, για τους γονείς, απολογητικές. Και θα έλεγε κανένας, γιατί ασχολήθηκες με αυτό το θέμα σήμερα? Γιατί το θέμα δεν είναι θεολογικό. Είναι καθαρά πρακτικό. Οι άνθρωποι και με την τελευταία θέση κοιμούνται σε μαλακό μαξιλάρι. Είπανε μια φορά ότι αναγεννήθηκαν, τελειώσαμε. Μετά η ζωή όπως θέλει. Και αυτή η τελευταία θέση, ότι η σωτηρία δεν χάνεται, δεν ξεφύγανε οι περισσότεροι. Έχετε υπόψη σας ότι στην Ελλάδα δύο μόνο κοινότητες δέχονται τη σωτηρία μπορεί να χαθεί: οι ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες και οι ελεύθερες αποστολικές εκκλησίες της Πεντηκοστής. Όλες οι άλλες λένε ότι η σωτηρία κλειδώνει. Ακόμα και ο Χουντ, που έγραψε το τόσο βιβλίο που είναι εκεί, σε αυτό το τελευταίο, και αυτός λέει, ναι, η σωτηρία δεν χάνεται. Πώς μπορεί να... Όλος ο κόσμος το πιστεύει αυτό. Αλλά όλη η βίβλος λέει το ανάποδο από αυτό. Γι' αυτό, αδερφοί, τα λέμε αυτά. Είναι πολύ επιπόλαιο να παίρνουμε απόψεις, θεωρίες μεγάλων δασκάλων. Όλοι οι σύγχρονοι καλβινιστές αγωνίζονται πώς να περισσώσουν τον Καλβίνο. Γιατί πρέπει να περισσωθεί ο Καλβίνος? Δεν κατάλαβα. Δεν αναφέρθηκα στη ζωή του. Δεν αναφέρθηκα που με την υπογραφή του και αγόντουσαν άνθρωποι. Το αφήνουμε αυτό, να μην δείξουμε κάτι άλλο. Αλλά γιατί πρέπει να περισσωθεί ο Καλβίνος, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει εντελώς διαφορετικά? Μένουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι η αρχή και το τέλος, είναι η βάση μας, είναι το αξίωμά μας, το οποίο δεν το κουνάμε, γιατί αν το κουνήσουμε όλα θα ανατραπούν στη ζωή μας. Ο Θεός να μας αξιώσει, όχι σε αυτό το θέμα μόνο, αλλά σε όλα τα θέματα, να βλέπουμε έτσι τα πράγματα.